Μια προσευχή στη μνήμη του Αμπντούλ Ραχμάν Κάσιγκ. Στην Ινδιανάπολη, δεκάδες μουσουλμάνοι έδωσαν το παρόν στην τελετή. Εκεί βρέθηκαν και οι γονείς του 26χρονου, ο οποίος είχε ασπαστεί το Ισλάμ. Οι τζιχαντιστές έκαναν πράξη την απειλή τους. Πρόκειται για την πέμπτη εκτέλεση δυτικού ομήρου από τους άνδρες της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Το βίντεο με τον αποκεφαλισμό του Κάσιγκ και τουλάχιστον άλλων 15 μελών των Συριακών Ενόπλων Δυνάμεων προκαλεί παγκόσμιο αποτροπιασμό. Ο Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε τη θλίψη του και χαρακτήρισε την εκτέλεση πράξη απόλυτου κακού από μια τρομοκρατική οργάνωση που ο κόσμος δικαίως θεωρεί απάνθρωπη. Το θύμα απήχθη πέρυσι κοντά στη Συριακή πόλη Ράκα. Ήταν μέλος μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης και βρισκόταν εκεί για να βοηθήσει αμάχους και πρόσφυγες. Ήταν βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, που στη συνέχεια ασπάστηκε το Ισλάμ και άλλαξε το όνομά του από Πίτερ σε Αμπντούλ Ραχμάν.